Νομικών Νοτιοανατολικής Αττικής. Κύριε Καλιακμάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Επιστρέφουμε καλημέρα. Στο κατάστημα που βρίσκεται στη Μεσογείο, ο Κωνσταντίνος Καλογεράς. Έχουμε αποκαταστήσει τον ήχο. Έλα, Κωνσταντίνε, να ολοκληρώσουμε με εσάς, να πάμε μετά στον κύριο Καλιακμάνη. Με την κυρία Ζυγύρη. Αυτό λοιπόν που λέγαμε είναι ότι ουσιαστικά εκτός του ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση από ανήλικους για αεροβόλα όπλα, ναι, για κυνηγετικές καραμπίνες και για μαχαίρια, υπάρχει μια κατηγορία όπλων που μας εξηγούσε και η κυρία Ζύγκυρη, στην οποία ουσιαστικά δεν χρειάζεται να έχει κανείς καμία άδεια. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είναι ενήλικος. Και ωστόσο μας εξηγεί η κυρία Ζύγκυρη ότι τα όπλα αυτά με τον συμπιεσμένο αέρα, σωστά. Ακριβώς, τα όπλα που συμπιεσμένο αέρα, τα αεροβόλα για να μιλάμε συγκεκριμένα, όπως βλέπετε είναι αυτά. Λίγο. Ναι, να δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη άδεια, αρκεί να είσαι άνω των 18. Ναι, θα μας βοηθήσει ο Αχιλλέας Δροβολής να τα δούμε ακριβώς. Είναι αυτά που βρίσκονται ακριβώς από πάνω μας. Εδώ είναι ο συμπιασμένος αέρας. Και να πούμε ότι αυτά τα όπλα μπορεί να αποβούν εξίσου, είναι εξίσου επικίνδυνα μάλλον, έτσι. Ακριβώς. Έχουν ένα πολύ μεγάλο βεληνικές το οποίο μπορεί να έχει κάποιος βολή. Είναι όπλα σκοπευτικά βέβαια, αλλά τη χρήση του καθενός δυστυχώς δεν μπορούμε να την ξέρουμε εμείς όταν θα φύγουν από το δικό μας κατάστημα. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε αυτά τα όπλα τα οποία απολούνται παράνομα, έστω και σε μινιατούρες, έχετε καλάζνικοφ, ας πούμε, ή έχετε κλοκάκια, ή έχετε πιστόλια τέτοια, για να έχουμε τέτοια. Ούζι έχετε. Υπάρχουν ρέπλικες ακριβώς. Υπάρχουν ρέπλικες, πιστά αντίγραφα λοιπόν, που είναι σε αεροβόλ. Ναι. Ναι. Η ζήτηση σε γκλοκ, όπως είπατε, σε ΖΕ, όλες αυτές οι κατηγορίες που είναι ουσιαστικά η αντιγραφή των κανονικών όπλων, φυσικά υπάρχουν σε διάθεση, διαθεσιμότητα. Ναι. Τι κάνετε με τους ανηλίκους που έρχονται, κυρία Ζυγύρη? Τι κάνετε όταν έρχονται να πάρουν μαχαίρια? Στο κατάστημά μας εμείς προσωπικά δεν επιτρέπουμε την είσοδο, την πρόσβαση μάλλον στο τμήμα των όπλων. Ζητάμε πάντα την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Οπότε δεν τους επιτρέπουμε την πρόσβαση. Δεν μπορεί να αγοράσει ένας ανήλικος από το κατάστημά μας ένα τέτοιο όπλο ή μαχαίρι. Δεν το επιτρέπουμε. Κύριε Καλιακμάνη, 1 εκατομμύριο τα νόμιμα όπλα, τα δηλωμένα, αυτά τα οποία είναι για το κυνήγι και για την προστασία, κυρίως από αστυνομικούς, λιμενικούς, και 800.000 παράνομα όπλα βγαίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή από το Θικάρι και μπορούν να στραφούν καθ' οποιοδήποτε, όπως είχαμε τα παλικάρια από την Κρήτη που ήρθαν να διασκεδάσουν στην Αθήνα και τους πυροβόλησε ο Αλβανός κακοποιός, όπως βλέπουμε να πυροβολούνται αστυνομικοί μέρα μεσημέρι. Πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι 800.000 τα παράνομα όπλα, είναι πολύ περισσότερα. Ναι, κατά προσέγγιση μα το λέμε τώρα, έτσι. Κατά προσέγγιση. Είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο συλλόγου. 100% είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Πολλά τα παράνομα όπλα και τα φέρουν άνθρωποι σαν και αυτούς εκεί που είδατε να πυροβολούν τους πιτσιρικάδες από την Κρήτη. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι σκληροί Αλβανοί ή οποιαδήποτε άλλοι, και Έλληνες και Γεωργιανοί, που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα, τα φέρουν αυτά τα όπλα, γιατί είναι μια από τις δραστηριότητες, μια από τις σημαντικές δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, που αποφέρει τεράστια κέρδη. Υπάρχει ζήτημα με τα παράνομα όπλα. Δεν έρχονται μόνα τους λοιπόν, δεν βγάζουν πόδια τα πιστόλια και τα καλάζνικοφ και έρχονται από τα σύνορα. Τα φέρνουν ειδικά Αλβανοί υπήκουοι, τότε που υπήρξε πρόβλημα, που άνοιξαν οι αποθήκες στην Αλβανία, που άνοιξαν και φυλακές και που όλα τα όπλα τα πήραν παράνομοι. Πολλά από αυτά τα όπλα υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα, διατηρούνται εδώ. Τα έχουν παράνομοι της νύχτας, παράνομοι που ασχολούνται με κλοπές, ληστείες. Τα έχουν πάρει Ρωμά, τα έχουν αγοράσει Ρωμά, τα έχουν πάρει συμμορίες. Και είναι εύκολα για αυτούς, για αυτές τις συμμορίες, να βρουν όπλα. Ξέρουν ποιους, πού θα απευθυνθούν. Ξέρουν ποιους δρόμους θα πατήσουν για να μπορέσουν να πάνε να βρουν παράνομα όπλα. Ναι, κύριε Καλιακμάνη, επειδή μαζεύονται πολλά τα τελευταία 24 ώρα και δυστυχώς έχετε συναδέλφους σας οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε κάθε περιστατικό ξεχωριστά, πώς σκοπεύεστε στο εξής να κινηθείτε? Υπάρχουν σκέψεις και για λευκή απεργία. Στέλνετε κάποιο μήνυμα? Σκέφτεστε να εντείνετε τη διαμαρτυρία σας, να ζητήσετε πλέον αλλαγές ριζικές και άμεσα? Η διαμαρτυρία μας έχει δύο απόψεις. Μία άποψη είναι ότι
ασχολούμαστε, δείχνουμε τη διαμαρτυρία μας, βγαίνουμε έξω στον δρόμο για να πείσουμε πλέον ότι το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Και αλλήμωνο δηλαδή, και μόνο που το κάνουμε αυτό και βγαίνουμε στον δρόμο για να το αποδείξουμε, σημαίνει ότι από την άλλη πλευρά, αν και λένε ότι το αντιλαμβάνονται, από την άλλη πλευρά λέω οι 300 της Βουλής, αν και λένε ότι το αντιλαμβάνονται, δεν το κάνουν πράξη. Γι' αυτό λέω ότι είναι παράλογο. Να ρωτήσω κάτι. Το επίδομα επικινδυνότητας το λαμβάνουν μόνο τα ΕΚΑΜ, κανένα άλλο κομμάτι της αστυνομίας? Είναι εντελώς ξεχωριστό. Είναι ειδικό επίδομα αυτό για τα ΕΚΑΜ. Ναι. Και για τους πυροτεχνουργούς. Είναι άλλα αυτά τα επιδόματα. Και όχι επίδομα επικινδυνότητας. Αυτό που ζητάμε εμείς. Ναι. Δεν είναι επίδομα επικινδυνότητας αυτό. Είναι επίδομα επικινδυνότητας που παίρνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που ασχολούνται με συγκεκριμένα αντικείμενα που εκεί δεν θα μπορούσαν. Και εσείς τι θέλετε τώρα, να επεκταθήσει όλη την αστυνομία? Άλλο το επίδομα του ΕΚΑΜ. Ναι. Θέλετε να επεκταθήσει όλη την αστυνομία, κύριε Καλιακμάνη? Επίδομα επικινδυνότητας παίρνουν, ας πούμε, οι πυροτεχνουργοί, που εκεί δεν θα μπορούσαν να τους πούνε ότι εσείς δεν κινδυνεύετε. Είδατε ότι τη βόμπα. Εσείς, κύριε Καλιακμάνη, πάμε λίγο στη βόμβα χθες στα ΜΑΤ, στην Κοκκινοπούλου, παραδείγματος χάρη. Πείτε μας λίγο για αυτό το περιστατικό που είχαμε χθες. Θα ήθελα όμως να τελειώσω την πρώτη πρότασή μου. Η άλλη άποψη, λοιπόν, μάλλον ο άλλος λόγος που βγαίνουμε στον δρόμο είναι γιατί θα πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης, και για να μπορεί η αστυνομία να προστατεύσει τον πολίτη, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία. Δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν στον δρόμο, λοιπόν, όλοι αυτοί οι ποινικοί, ανενόχλητοι, να τους πιάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί μία και δύο και δέκα φορές και να είναι ακόμα έξω. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν στην Αθήνα σκληροί ποινικοί Αλβανοί, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν ποινικό, έχουν παραβατικές πράξεις που έχουν να κάνουν με κλοπές, ληστείες, ναι, με διακίνηση όπλων, με διακίνηση ναρκωτικών, και να κυκλοφορούν στο δρόμο και να κινδυνεύει ο πολίτης. Πρέπει να, λοιπόν, να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία. Και ειδικά όσο αφορά τους αλλοδαπούς υπηκόους που... Τι μέτρα ζητάτε, γιατί σας ακούμε, κύριε Καλιακμάνη, αν μου επιτρέπετε, τι μέτρα ακριβώς ζητάτε? Γιατί σας ακούμε από προχθές να ζητάτε αλλαγή στον κανόνα εμπλοκής. Αυτό σημαίνει ότι ο αστυνομικός να έχει τραβηγμένο το όπλο νωρίτερα. Τι ακριβώς ζητάτε? Ναι, ακούστε. Δεν το ακούσατε από μένα αυτό, το ακούσατε προφανώς που το είπα από άλλους συνάδελφους. Ναι. Ακούω, ξέρετε, επειδή. Το ακούσαμε και χθες στη συγκέντρωσή σας. Χθες στη συγκέντρωση. Αυτό λέγατε. Ναι, ακούστε. Επειδή έχω πάει σε επιχειρήσεις, έχω πιάσει κυκλώματα. Ναι. Διακίνηση ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολούνταν όμως με εμπορία ανθρώπων, όχι με εκτελέσεις κλπ. Λοιπόν. Αυτό που ακούω τόσες μέρες, κανόνες εμπλοκής, τι πρωτόκολλο υπάρχει? Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ναι. Ναι. Όταν καταδιώκεις ένα όχημα, είσαι σε μια απόσταση από αυτό το όχημα, προσπαθείς να το πας σε σημείο που υπάρχει μπλόκο, των αστυνομικών, να το σταματήσουν εκεί. Μετά, όταν σταματήσει αυτό το όχημα, βάζει το αυτοκίνητό σου με τέτοιο τρόπο. Κύριε Καλιακμάνη, δεν έχουμε απλέτο χρόνο και πάτε σε περιπτωσιολογία, την οποία τη βλέπουμε καθημερινά. Ναι, μαζί, καθημερινά εδώ βγάζουμε τέτοια ρεπορτάζ. Θέλετε να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής, ναι ή όχι? Και πότε και πώς? Είναι πολύ απλό. Αυτό σας λέω. Το δεν είναι με ένα ναι ή με ένα όχι. Τι κανόνες εμπλοκής μπορεί να υπάρχουν όταν κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό? Ξέρεις τι θα κάνει αυτός που τον κυνηγάς? Ναι, αλλά σας ρωτάμε τι ζητάτε. Μην πάμε στην κάθε περίπτωση. Είδατε στην προκειμένη περίπτωση τώρα, υπήρξε μια σύγκρουση των δύο οχημάτων που καταδιώκονταν, και το πυροβολικό έκανε λιγμό για να μην πέσει επάνω στο όχημα, στο ένα από τα δύο οχήματα τα καταδιωκόμενα, και έπεσαν επάνω οι συνάδελφοι. Αυτά είναι πραγματικά περιστατικά. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Υπάρχει πρωτόκολλο. Όμως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να αντιληφθούμε όλοι μας ότι κανένας αστυνομικός δεν είναι δολοφόνο. Και νησάφι με αυτό, με τις καταδιώξεις, τέλος πάντων, με τα Ρωμά, με τα παιδιά εκεί, Έλληνες. Δεν το λέω ρατσιστικά.
που κάποιος, που κανένας... Κύριε Καλιαγμάνη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια... Και η παραβατικότητα έχει δείκτες 99% παραβατικότητα. Κύριε Καλιαγμάνη, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή δεν κρύβεστε πίσω από τα λόγια σας, θέλετε να τραβάτε τον πιστόλι νωρίτερα? Κοιτάξτε, δεν θέλουμε κανένας αστυνομικός να αυθαιρετεί. Ο αστυνομικός θα πρέπει να είναι. Άρα να μην διώκεται όταν τράβηξε τον πιστόλι. Αυτό θέλετε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η εκπαίδευση. Δεν είναι απλό πράγμα. Μασάτε όμως το άλογο σας τώρα. Το πιστόλι θέλετε να το τραβάτε νωρίτερα? Το πιστόλι ο αστυνομικός όταν πάει σε καταδίωξη ή έχει ένα άτομο ύποπτο μπροστά του πρέπει να το έχει τραβηγμένο. Δεν το συζητάω. Όχι όμως να σκοτώνει κόσμο. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι η αλλαγή του κανόνα εμπλοκή. Το πιστόλι θα πρέπει. Εγώ, κύριε Υποφάντη, πριν δείχνατε στο ρεπορτάζ όπλα ρέμπλικες. Δείχνατε όπλα τα οποία είναι ροβόλα. Εγώ σας λέω, ακούστε ένα σενάριο. Πάει ένας πιτσιρικάς, πάει ο πατέρας του, πάει η μάνα του, παίρνει ένα όπλο ρέμπλικα. Αυτό το παιδί σε κάποιο επεισόδιο, 17-18, σημαδεύει ένα αστυνομικό. Τελευταίο. Αν ο αστυνομικός το σκοτώσει, τι γίνεται? Ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τα έχουμε κουβεντιάσει αυτά, κύριε Καλιαγμάνη. Τα έχουμε κουβεντιάσει αυτά. Εγώ σας ρώτησα προχθές και για το γεγονός ότι στη διαμαρτυρία που κάνατε, αν νιώθετε ότι είχατε κοντά σας την κοινωνία, είχατε τον άνθρωπό σας, τον έχετε στο νοσοκομείο. Κλείστε μου λίγο το ακουστικό σας, παρακαλώ. Κάνετε τις διαμαρτυρίες σας, θεωρείτε ότι έχετε την κοινωνία στο πλευρό σας αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι? Δύο συνάδελφοί σας χαροπαλεύουν. Ναι. Αν θέλετε, με έναν ναι, με ένα όχι. Και έχετε και έναν άνθρωπο, τον οποίο στην Πάτρα θα τον κυδέψει η οικογένειά του. Έτσι ακριβώς. Πείτε τι θέλετε επιτέλους. Νιώθετε ότι είναι η κοινωνία στο πλευρό σας? Ότι θα σας στηρίξει σε αυτό που θέλετε? Τις αλλαγές που θέλετε θα τις στηρίξει η κοινωνία? Μα η κοινωνία λέει, μα όλη η κοινωνία λέει, γιατί δεν δίνουν στους αστυνομικούς το επικίνδυνο? Γιατί δεν νομοθετούν για το επικίνδυνο? Που δεν είναι μόνο χρήματα, είναι ασφαλιστικά, είναι συνταξιωτικά στη μέση, είναι πολλά. Έχετε αυτό. Το δίνουν τους ανθρώπους. Βγάζουν, σου λέει, στον πόλεμο, πολεμάνε κάθε μέρα με το έγκλημα, σκοτώνεται, τραυματίζονται και δεν τους δίνουν το επικίνδυνο. Η κοινωνία είναι μαζί μας, φυσικά είναι μαζί μας. Τελευταία λέξη για τη βόμβα. Για τη βόμβα, τι συζητάτε? Κύριε Καλιαγμάνη, για τη βόμβα χτες στα μάτια, τι συζητάτε? Τι είναι καινούργια, είναι παλιή, τι είναι αυτή? Ακούστε, αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σοβαρό. Ναι. Καταρχήν, ο τρόπος που έχει συναρμολογηθεί αυτή η βόμβα παραπέμπει σε 17 Νοέμβρη, που σημαίνει το τάπερ, οι δύο πυροκροτητές. Ο αστυνομικός που πήγε με τα χέρια του της αντιδημοκρατικής και την αποσύνδεσε και δίρεψε η ζωή του, γιατί αν δείτε την πλαστική ουσία του... Παραπέμπει σε 17 Νοέμβρη, είπατε. Ναι. Πώς? Παραπέμπει σε 17 Νοέμβρη. Ναι. Βέβαια, παραπέμπει σε 17 Νοέμβρη. Αυτά έτσι έφτιαχνε τις βόμπες σε 17 Νοέμβρη. Ναι. 17 Νοέμβρη όμως δεν υπάρχει. Όμως ποιος είναι αυτός που ίσως στρατολογεί πλέον... καινούργια άτομα. Μάλιστα. Και προσπαθεί να στήσει μια τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί αν είναι για οπαδική βία, τότε εκεί ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται η οπαδική βία συνδέεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα. Το συνδέεται λοιπόν. Και φτιάχνουν βόμπες με τέτοιο τρόπο που φτιάχνει αυτή η βόμπα. Είναι ενισχυτικό λοιπόν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, ψάχνουν περισσότερα. Κύριε Καλιαγμάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας έχετε δώσει πάρα πολύ τροφή για συζήτηση και με τους καλεσμένους μας. Μείνετε να τη δείτε. Νομίζω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.